Τσούτσος, πού είσαι? Πού είσαι, φιλάκι? Έχει ζαμάνια. Έλα, κάνουμε μια ψεύτικη αγκαλιά. Τα γνωστά. Αυτή να πάρω. Αυτή να πάρεις. Ήρθα εδώ και με λέει ο Τσούτσος, με λέει θες μια ηλεκτροκόλληση, πάρεις μια ηλεκτροκόλληση. Του λέω να πάρω μια ηλεκτροκόλληση. Αυτή είναι. Αυτή είναι δικιά μου τώρα, έτσι. Δικιά σου, όλο δικιά μου. Ωραία. Τι είναι αυτά, Τσούτσος, τι είναι αυτά? Και κάνει αυτή για δουλειά? Κάνει για δουλειά, για πολλή δουλειά, όχι απλά για δουλειά. Άμα έχεις όρεξη δηλαδή κάνει, ε. Πόσα μπέρ, 300? 300. Άμα δεν έχεις όρεξη. Άμα δεν έχεις όρεξη. Δεν κάνει. Να σου πω κάτι. Θα την πάρω. Γιατί τρώγοντας, αν είναι η όρεξη. Αφού με πεις θα την πάρω, την πάρω. Την πάρεις, εμείς πολύ περισσότερο. Απλώς θέλουμε να βάλουμε πιο μεγάλο καλώδιο, έτσι. Τσούτσας, τι είναι αυτό? Για πινακίδα. Αυτή είναι μια άκρως επαγγελματική μάσκα που δίνει μέσα δώρο. Α, κατάλαβα. Μιας χρήσης. Μιας χρήσης, ακριβώς όπως το είπες. Ε, πέταμα. Ναι, στην ουσία ναι. Και τι ζημιά σε κάναμε εδώ πέρα? Θέλω και μια γεννήτρια για να δουλεύει αυτήν. Όχι αυτήν, πιο μικρή. Αυτήν. Πιο μικρή. Πρόσεξε να δεις. 200 μπέρ να δουλεύει. Γεννήτρια. Αυτή η μηχανή μπορεί να δουλέψει με ό,τι γεννήτρια θες και χωρίς τη σταθεροποιητή τάσης. Η συγκεκριμένη μηχανή. Βέβαια, εσύ εντάξει, θα πάρεις τώρα μία μη σταθεροποιητή τάσης. Εννοείται. Γιατί? Ε, γιατί. Εντάξει, είχε γάτα ένα αυτή. Είχε γάτα ένα αυτή, είχε. Ποια είναι αυτήν? Εδώ, ναι. Εδώ. Εδώ. Μεγάλη κουμπάρα. Ε, τι θέλεις για να δουλεύεις ηλεκτροκόλληση, τι θέλεις. Πόσο έχει αυτήν? Αυτήν έχει 760 ευρώ. Θέλω αυτήν δηλαδή, ε. Θες αυτήν απαραίτητα. Πόσο κιλά είναι? Είναι 80 κιλά. Δίζελ. Βενζίνη. Κράφτ. Κράφτ, ναι. 8 καβέα, 6.000 βατ. Μονοφασική. Με μίζα, μπαταρία, χερούλια, ροδάκια. Δεν είναι inverter. Όχι, δεν είναι inverter. Εδώ κολλάω δηλαδή, ε. Βενζίνα να έχω μέσα. Εδώ βενζίνη θες μόνο. Αυτή δουλειά και με μπύρα. Άμα ρίξει λίγο μπύρα. Δηλαδή. Γι' αυτό έρχομαι σε σένα, ρε μπαγάσα. Γιατί λες τέτοια. Άμα με τα κόψεις αυτά, δεν ξαναέρχομαι. Άμα με λες τέτοια. Χαζευτεί, ρε, πέρασε η ώρα. Όλος περιμένει μέσα. Θα μας πλακώσει ξύλο, ας κανένας. Α, δικός μας είναι. Δικό μας παιδί είναι. Αφού μας είπε τι τρυπάνια να πάρουμε, μας άνοιξε τα μάτια. Γίνεται ασχοληθή τώρα. Ναι. Ε, εδώ που τον έχω ανάγκη. Μετά άμα φύγω δεν τον χρειάζομαι. Α, εντάξει. Μην του δείξεις, μην του δείξεις. Δεν το δείχνω, δείχνω. Μια γυναίκα εκεί και την κυνηγάει η κυρά στο σπίτι. Προσέχω εδώ την ηλεκτροκόλληση. Λοιπόν. Φέρε εδώ να δούμε τι άλλο θα με πήρε. Α, γύρισα από εδώ. Να μπεις μέσα τραύμα το να δεις και να απολαύσεις λίγο, κάνει καλό στην υγεία. Από πίσω και το οδηγικό. Μένεις νέο, ε, μένεις για πάντα νέος άμα βλέπεις τραύμα μότο. Επιδερμίδα τέτοια. Μέχρι και οι οδοντίατροι λένε ότι κάνει καλό στα δόντια, στα ούλα. Ναι, ναι. Γενικώ στην υγεία. Λοιπόν, αυτά εδώ θέλουμε, κύριε. Λοιπόν, εργαλεία χειρός, καρυδάκια. Ναι. Τρυπανάκια. Θα θες επιταγή τα λεφτά ή τα θες σε μασούρι, πώς θα θες? Έλα, Βασίλη, να το αναπληρώσεις. Μεταφορά, πώς. Κλείσε το βίντεο να πειράσεις. Κρίνε, πώς θα θες τα λεφτά. Πώς θα τα πληρώσεις? Το παίρνω καλή τιμή, κάτσε παζάρια κάναμε, μα δεν κάνουμε παζάρια. Κάνε, δεν κάνουμε παζάρια off the record. Πόσο έχει η ηλεκτροκόλληση? Έχει 380 συν ΦΠΑ αυτή η μηχανή. Α, συν ΦΠΑ. Συν ΦΠΑ, βέβαια. Α, θα πληρώσεις και θα πεις και ευχαριστώ, γιατί θα σε δώσω ό,τι καλύτερη κυκλοφορεί. Πόσο. Κλείσα και δεν κάνω παζάρια σκληρά. Σπύρος έφερε την ηλεκτροκόλληση, το καλώδιο. Ναι, το Βασίλειο τον άφησε να μας το ρέψει, ήρθα μόνη μου. Μου είπες ότι καλώδιο μέχρι 8 μέτρα δεν χάνουμε απόδοση. Το μετρήσαμε, 8 μέτρα είναι. Ωραία, τέλεια. Ναι, δεν χάνουμε καθόλου απόδοση. Δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Ναι. Είναι εύκολη αυτή η εργασία? Ε, το συγκεκριμένο, ναι, δεν είναι κάτι. Δεν είναι κάτι, ωραία.
Θα μείνει το παλιό το καλώδιο? Όχι, δεν θα το χρησιμοποιήσω. Α, αυτό θα το βγάλεις όλο δηλαδή. Θα βγάλουμε όλο, ναι. Το αλλάζουν το καλώδιο συχνά? Ναι, πολλές φορές. Για να έχεις ευελιξία να κινείσαι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, αυτό το αφήνουμε στην άκρη. Ναι, θα το κρατήσω στην άκρη. Ναι. Μαζί με αυτό. Α, αυτό είπαμε είναι το σώμα. Είναι το σώμα, ναι. Εντάξει, θα το βάλω εγώ σε μια άκρη. Πειράζει που το δικό του ήταν πιο χοντρό? Όχι, αυτοί τα μπέρ που θα δουλέψετε εσείς δεν έχουν πρόβλημα. Δεν έχουν, γιατί το βλέπω 35 και εμείς έχουμε 25. Εγώ είναι 25, ναι. Νομίζω ο Βασίλης μέχρι 150 μπέρ, πόσο δεν το ξέρεις. Ναι. Δίνει και πολύ. Τώρα αυτό το τόξο που είπες, γιατί άκουσα που λέγατε. Ναι. Δηλαδή, το τόξο το ρυθμίζουμε. Αν θα αρπάζει πιο μπορεί εύκολα. Να έχουμε, μπορεί να έχουμε κάποια στιγμή, ας πούμε, να θέλουμε να ανεβάσουμε τα μπέρ της ηλεκτροκόλλησης, αλλά να μην τρυπήσουμε τη λαμαρίνα, να κολλάμε λαμαρίνα. Ναι. Οπότε θα κατεβάσουμε λίγο το τόξο. Για να μην έχουμε δυστάρεσεις συνέπειες. Κατάλαβα. Δηλαδή δεν είναι στο θέμα ευκολίας, είναι στο θέμα να μην τρυπάμε, να μην ακριβώς ανοίγει τρύπα. Ναι, 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 έτσι ακριβώς. Κατάλαβα. Γιατί η παλιά, συζητούσαμε όταν φύγαμε από εδώ και μου λέει η Μάγδα, η παλιά τώρα που είχα εγώ πριν από 20 χρόνια δεν τα έχει αυτά τα πράγματα. Όχι, καμία σχέση. Και δεν ο τα βασίλης ξέρω. Έχει ηλεκτροκόλληση χαλκού. Ναι. Αυτές εδώ είναι καινούργιες ηλεκτροκολλήσεις, είναι με πλακέτα. Και επίσης έχει και αποχή από το χώρο, πόσα, 15 χρόνια, 20 χρόνια, πόσα. Έχω χάσει, μου λέει, πολλά επεισόδια. Λογικό. Ναι. Πιστεύεις ότι θα δει διαφορά με αυτή την ηλεκτροκόλληση σε ευκολία? Με αυτές τις ηλεκτροκολλήσεις γενικά και να μην ξέρεις να κολλάς, μαθαίνεις. Ναι. Γιατί μου λέει πιστεύω, θα δω, μου λέει πολύ διαφορά. Θα δει μεγάλη διαφορά. Θα δει μεγάλη διαφορά. Ετοιμάζει το τρέιλερ τώρα για να τη βάλει στη θέση της και να τη δοκιμάσει κιόλας. Θα φτιάξουμε μια σχάρα πάνω από το τρέιλερ για να βάζει τα σίδερα, ας πούμε, μέχρι πόσο, 2-2,5 μέτρα, τα παίρνει. Πολυτεχνίτης ο Βασίλης. Ναι, 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 ναι. Τέλεια, είμαστε έτοιμοι. Έτοιμο. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, Σπύρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τακ μπαμ. Φεύγω τώρα. Πάω πίσω, γραφείο. Με περιμένει ο Βασίλειος.
Τα καλώδια πού είναι? Mercedes. Είναι πάρα πολύ δυνατή. Τι έκανα τόσο καιρό. Να χαμηλώσω το τόξο. Έχει πάρα πολλά μπέρ, χαμήλωσα το τόξο, να δω τι κάνει τώρα.
τέρμα το τόξο. Πολύ δυνατή. Χαμήλωσε τέρμα το τόξο. Χαμηλά. Ναι. Δεν είναι εύκολο κόλλημα αυτό. Το βάζω στη μέση χαμηλό να μπέρ. Φοβερή. Καταρχήν είναι... Έλα πω. Ωχ, είχε ασφάλεια.